Δύο αθλητικά έργα ξεχωρίζουν στο τεχνικό πρόγραμμα της σύμπραξης δυνάμεων της αντιπολίτευσης για το 2022, που υπερψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη. Το ένα από αυτά είναι το σπίτι της γυμναστικής, ένα χρόνιο αίτημα των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο άθλημα και προπονούνται σε δύσκολες συνθήκες στο τόλο του ΚΕΓΕ. Όπως έγινε λοιπόν γνωστό, το έργο για το σπίτι της γυμναστικής περιλαμβάνεται στο νέο τεχνικό πρόγραμμα και είναι προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Για το θέμα μίλησε ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες, Βαγγέλης Λαμπάκης, η παράταξη του οποίου είναι ένας εκ των 4 πυλώνων της σύμπραξης της αντιπολίτευσης, της οποίας και το τεχνικό πρόγραμμα πέρασε έναντι της Δημοτικής Αρχής. Βεβαίως και επιτέλους ήρθε η ώρα, όπως και το είχαμε και πέρσι, και το βάλαμε σε ποσό 2,5 εκατομμυρίων το σπίτι της γυμναστικής, ενώ όργανης γυμναστικής, το οποίο θα γίνει, το τοποθετούμε πίσω από το κολυμβητήριο το καινούριο, στο χώρο που θα τοποθετούσαμε του ενός στρέμματος περίπου το θόλο, το μπαλόνι το αθλητικό. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε το μέλος του ομίλου ενόργανης γυμναστικής Αλεξανδρούπολης, Νεκτάριος Κελεσίδης. Ήταν διακαής πόθος όλα αυτά τα χρόνια και μεγάλες προσπάθειες από τους ανθρώπους και τις διοικήσεις της ενόργανης γυμναστικής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ενδιαφερθήκανε και προωθήσανε το θέμα. Μακάρι να γίνουν γρήγορα οι διεργασίες και να επιτευχθεί επιτέλους αυτό το όνειρο των ανθρώπων της γυμναστικής. Θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο υπήρχε χρόνια στο ΤΟΛ, σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη, τη μεγάλη ανάπτυξη που έχουν τα αθλήματα της γυμναστικής. Πιστεύω ότι για την περιοχή θα είναι το μοναδικό προπονητήριο, γυμναστήριο αυτό που θα γίνει σε όλη τη Θράκη, και θα εξυπηρετήσει και θα καλύψει τις ανάγκες όλων των παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν με τα αθλήματα της γυμναστικής. Και δεν θα αναγκαστούν οι γονείς τους ή τα ίδια τα παιδιά, αν έχουν ταλέντο, να μετακομίζουν στα κέντρα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Το άλλο μεγάλο έργο αφορά το στάδιο Φώτης Κοσμάς, το οποίο θα παραμείνει εκεί που είναι τώρα, θα συνεχίσει να έχει τη μορφή που έχει, αλλά πλέον θα αφορά μόνο το μαζικό αθλητισμό. Αναφορικά με τα γήπεδα τέννις, βάσει πάντα με το νέο τεχνικό πρόγραμμα, θα μεταφερθούν στο γήπεδο της Νέας Χυλής, ενώ στο πεδίο Βολής που βρίσκεται βόρεια του οικισμού θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο για ομάδες ποδοσφαίρου, αφού βέβαια ληφθεί η σχετική άδεια από το στρατό. Ο χώρος του Φώτης Κοσμάς, όπου θα παραμείνει αγωνιστικός χώρος, ποδοσφαιρικός χώρος για μαζικό όμως αθλητισμό, ο χώρος των τέννις τώρα και του κέντρου νεότητος θα ενοποιηθεί μαζί όλο αυτό που σας είπα, μαζί με το πάρκο των προσκόπων, και στο χώρο των τέννις ιδιαίτερα θα γίνει ένα υπόγειο πάρκινγκ χρονομετρημένο 6 λεπτά με τα πόδια ο οδηγός που θα αφήνει το αυτοκίνητό του εκεί προς το κέντρο της πόλης. Άρα λοιπόν λύνουμε κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος την κίνηση και τη στάθμιση ως πρόβλημα στην Αλεξανδρούπολη. Και τα γήπεδα του τέννις θα πάνε στο γήπεδο της Χυλής, της Νέας Χυλής, όπου εκεί θα δημιουργηθούν τα 6 ή 7, αν δεν κάνω λάθος, χρειάζονται για να κάνουμε διεθνείς αγώνες. Η Νέα Χυλή επιτέλους θα διώξει από πάνω της αυτό το σχεδόν νεκρό γήπεδο, γιατί γίνονται κάποιες προπονήσεις μονάχα και ένας αγώνας που και που, χωρίς να υπάρχει ανθοφορία της οικονομίας από αυτό το ξέρω γήπεδο. Άρα λοιπόν εκεί, με την προσέλευση κάθε μέρα τουλάχιστον 200 ανθρώπων, θα αναπτυχθεί η οικονομία της Νέας Χυλής και το γήπεδο της Νέας Χυλής θα μεταβληθεί στο πεδίο Βολής της Νέας Χυλής, όπου εκεί θα γίνει ένα γηπεδικό συγκρότημα με κυρίαρχο ένα μεγάλο γήπεδο επιτέλους, για να μπορέσουμε να δείξουμε και το ποδόσφαιρο στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και με άλλα προπονητικά γήπεδα, όπου θα καλυφθεί όχι μόνο η ομάδα της Νέας Χυλής αλλά και πολλές άλλες ομάδες. Αυτά όλα για να γίνουν πρέπει να συνδυαστούν με συμφωνία με τον στρατό, για να φύγει το πεδίο Βολής από εκεί και να πάει στο Μαυροετό, στις πρόποδες της Εσήμης.